Ο Δήμος μας από τα τακτικά, τις τακτικές του πηγές, δηλαδή των εσόδων, όπως είναι έσοδα από ενοίκια, από ανταποδοτικά τέλη, από, από κάποια δικαιώματα, από κινητές περιουσίες, από τόπους κτλ. Έχει εισπράξει περίπου 4.613.000 ευρώ. Αυτό σε σχέση με αυτά που έχει βεβαιώσει, δηλαδή τις απαιτήσεις που είχε, αν έρχεται περίπου αυτός ο δείκτης, αν έρχεται περίπου στο 89%. Θεωρώ ότι είναι εν μέσω της κατάστασης που βιώνουμε, είναι μια καλή εισπραξιμότητα του Δήμου μας και αναμένουμε περαιτέρω εισπράξεις λόγω της, θεωρώ ότι θα εισπράξουμε περισσότερα λόγω της, των τελευταίων μηνών, του τελευταίου μήνα δηλαδή, που πάει καλύτερα η τουριστική σεζόν. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι των εσόδων, κυρίως αυτά είναι αυτή είναι η κυριότερη πηγή των εσόδων του Δήμου. Σύνολο των εισπραχθέντων, αν κάνετε, συνάδελφοι, μία αφαίρεση από το ταμείο που είχαμε το προηγούμενο έτος μείον αυτά που έχουμε εισπράξει, θα δείτε ότι είναι περίπου εισπράξει στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν μπει στο ταμείο του Δήμου. Στην αντίπερα όχθη υπάρχουν τα έξοδα, τα οποία επίσης αναλύονται σε κάποιες κατηγορίες. Η κυριότερη κατηγορία εξόδων του Δήμου μας, όπως και κάθε Δήμου, είναι η μισθοδοσία, δηλαδή το προσωπικό του, είτε αφορά το έκτακτο, είτε αφορά το τακτικό. Αυτή είναι το κυριότερο έξοδο του Δήμου μας, το οποίο ανέρχεται περίπου, δηλαδή έχουν πληρωθεί περίπου 3.700.000 ευρώ, έχουν δεσμευτεί 10.859.000 ευρώ. Γίνονται κανονικά, δηλαδή οι πληρωμές της μισθοδοσίας, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στη συνέχεια, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο και θα μας απασχολήσει, θεωρώ, αρκετά. Είναι οι επενδύσεις ή αλλιώς τα έργα που λέμε, που έχει κάνει ο Δήμος μας. Στο κομμάτι των έργων, έχουμε προϋπολογίσει 10.802.000 ευρώ έργα περίπου. Μιλάω τώρα μόνο για το τεχνικό πρόγραμμα, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Έχουμε προϋπολογίσει περίπου 14.800.000 ευρώ έργα, εκ των οποίων έχουν τιμολογηθεί οι 713.000 και έχουν πληρωθεί οι 654. Όμως, τι μας λέει αυτός ο δείκτης, είναι ναι μεν μία αποτύπωση του τι έχει πληρωθεί, όμως δεν είναι δυστυχώς για κάποιους η πραγματικότητα. Το μεγαλύτερο μέρος από τα 14 εκατομμύρια έχουν ήδη δημοπραποιηθεί. Δεν έχουν πληρωθεί, γι' αυτό και δεν βλέπετε μεγάλο δείκτη, όμως έχουν δημοπραποιηθεί. Έχουν δεσμευτεί περίπου 10.698.000 ευρώ. Υπάρχουν τρεις αριθμοί οι οποίοι σε εντός εισαγωγικών κραυγάζουν. Για την ακρίβεια αποτυπώνουν, θα ήταν νομίζω μάλλον πιο σωστή έκφραση, αυτό που τόσον καιρό με πολλές αφορμές και για πολλά θέματα σας έχουμε πει, σας έχουμε κατηγορήσει, πολιτικά εννοώ κατηγορήσει, σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργείτε, με τον τρόπο που υλοποιείτε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό. Το ταμείο του Δήμου της ΚΟ εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά, απόδειξη ότι δεν μπορείτε να δαπανίσετε χρήματα. Και δεν μπορείτε να δαπανίσετε χρήματα τη στιγμή που περισσότερο από ποτέ οι πολίτες, ο Δήμος της ΚΟ, το νησί της ΚΟ, θα έχει ανάγκη. Υλοποίηση επενδύσεων. 4,43% στο μισό του έτους. Στο μισό του έτους. Τίποτα δηλαδή. Όσο και να τρέξετε τον υπόλοιπο χρόνο, που δεν σας βλέπουμε να τρέχετε,
ο δείχτης υλοποίησης των επενδύσεων θα είναι πολύ μικρός. Από τα 28.200.000 έχετε καταφέρει να πληρώσει μέσα σε ένα εξάμηνο μόνο ένα 250. Υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, 1.707.000. Δηλαδή, δεν κάνετε, δεν υλοποιείτε. Το ταμείο είναι υψηλό, παρόλα αυτά και τα λίγα που κάνετε, δηλαδή υπογράφετε δεσμεύσεις, συμβάσεις και τα σχετικά, παρόλα αυτά δεν καταφέρετε να τα αποπληρώνετε. Το σημαντικότερο για τη δική μας παράταξη είναι τα πολιτικά συμπεράσματα. Η εικόνα που βγαίνει είναι ότι η μηχανή του Δήμου είναι στην κυριολεξία εν υπνώση, σαν να υπάρχει μια στασιμότητα. Και μας εξήγησε ότι μας είπε δε από μόνος του, προέτρεξε, και μας είπε ότι από τα 14 εκατομμύρια ευρώ του τεχνικού προγράμματος, βλέπε έργα, έχουν πληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021 600.000 ευρώ. Διότι αυτό δεν είναι αληθές, διότι πολλά έργα έχουν συνδυασιοποιηθεί, άρα πολλά έργα θα γίνουν, και άρα αυτή είναι μία επίπλαστη, ας πούμε, εικόνα, μία εικόνα που δεν είναι σαφής. Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 υλοποιήσατε μόλις 3 έργα. Είμαστε προς το μέσα του Αυγούστου και η εικόνα που παρουσιάζει η τριμηνιαία έκθεση πραγματικά είναι μία μηχανή η οποία είναι σε στασιμότητα, κάτι έχει πάθει, έχει βλάβει, έχει κλατάρει, έχει κουραστεί, έχει εγκαταλείψει. Κάπως αυτό είναι το μήνυμα, το στίγμα που δίνουμε προς τα έξω. Έχουν αποδιοργανωθεί οι υπηρεσίες και η επόμενη Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω τι Δήμο θα παραλάβει. Είναι δυνατόν υπάλληλοι, εργαζόμενοι, με συσσωρευμένη εμπειρία να φεύγουν και να πηγαίνουν με μεταθέσεις είτε στην περιφέρεια, είτε στα τελωνία, είτε στο ΚΙΤ, είτε από εδώ και από εκεί. Και βέβαια εμείς δεν γνωρίζουμε και δεν ενημερώνεται και το σώμα για όλα αυτά. Και έχουν αποδιοργανωθεί ολόκληρες υπηρεσίες. Επικρατεί ένας ιδιότυπος πολιτικός ναρκισισμός στα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος, μάλλον από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από αυτά που ακούω και από αυτά που βλέπω, μάλλον πηγάζει από τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Νικηταρά. Γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά, ας πούμε, αυτή την προσπάθεια του κυρίου Αντιδημάρχου να δικαιολογήσει αυτό το νούμερο, το που είναι πάρα πολύ μικρό και βεβαίως πολύ εύστοχα παρατήρησαν όλοι σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή η μικρή απορρόφηση. Ουσιαστικά, για να καταλάβει ο κόσμος, συνίσταται στο ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Οι πληρωμές του Δήμου είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό το δείχνει και ένα άλλο νούμερο, ότι οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές αυξήθηκαν στα 1,7 εκατομμύρια. Ήτανε 800.000 τον πρώτο τρίμηνο και προσθέθηκαν άλλες 900.000. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να μας απασχολήσει όλους είναι γιατί, ενώ ο Δήμος έχει χρήματα, δεν πληρώνει τους προμηθευτές. Κατηγορείται για την αδυναμία σχεδιασμού. Νομίζω ότι έχουμε μια χρονολογική σειρά που έχουν έρθει και έχουμε έναν προγραμματισμό πολύ ορθό. Τώρα, όσον αφορά τα σχόλια για πολιτικό ναρκισισμό, νομίζω ότι το μόνο δηλαδή που έχω να πω είναι ότι όταν ελαφραίνουμε το κλίμα κάπως και ειρωνευόμαστε, θεωρώ αν μη τι άλλο ότι δεν είναι, τουλάχιστον για μένα, δεν είναι σωστό. Όχι πολιτικά σωστό, δεν είναι σωστό. Η ειρωνία σε κάθε περίπτωση δεν είναι σωστή. Όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι και κλείνω, τους προμηθευτές που αναφέραμε, είπατε ότι αυξηθήκανε 900.000 προμηθευτές. Αυτή η εικόνα, αυτό που βλέπουμε σήμερα, είναι μία αποτύπωση επί της ουσίας, το υπόλοιπο δηλαδή αυτών των προμηθευτών, είναι τι ισχύει στις 36. Εάν πάρουμε στις 2 εβδόμου, αυτό το υπόλοιπο μπορεί να είναι 200.000 μικρότερο. Εάν πάρουμε στις 5 εβδόου, μπορεί να είναι 100.000 μεγαλύτερο. Αν πάρουμε στις 25 εκτού, μπορεί να χρωστάμε 1 εκατομμύριο. Άρα λοιπόν,
μένουμε σε ένα νούμερο, ξαναλέω, δεν είναι μόνο σήμαντο. Πρέπει να βλέπουμε ολόκληρη την εικόνα για να βγάζουμε να βγάζουμε ένα συμπέρασμα ορθότερο. Μην μένουμε απλά σε ένα νούμερο. Αυτό το νούμερο, εάν θέλετε να μπούμε και στη φύση της λογιστικής και στη φύση των υποχρεώσεων, αυτό το νούμερο θα εξεταστεί, γιατί εκεί είναι το συγκριτικό, στις 31 Δεκάτου του 2021.